Και μετά από τι ομάδε για τι οποίε είμαστε ενθουσιασμένοι, θα περάσουμε και στι ομάδε οι οποίε μα έχουν απογοητεύσει κάμποσο. Έτσι. Και δηλαδή δεν είναι αυτό που περιμέναμε. <laughs> δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν είναι αυτό που νομίζει, αγάπη μου, κτλ. Και, τα λοιπά, και δεν πηγαίνει τόσο καλά όσο. Να ξεκινήσω εγώ. Μην με κράξετε. Έχω ναι. ότι πάνε καλά μπαξ. Δηλαδή, και ο Λίλαρτ από το 39 στο 6 και ο Μπρουκ Λόπερ. Γιατί γελάς. Βάλτε αυτό μαζί με τη λέει, βάλτε παιδιά. Είμαστε ε, πρώτη εβδομάδα τη σεζόν. Σε ρίβι βγαίνει και λέει ότι ο Σκούτ είναι μπαστ και ότι δεν θα πάνε καλά. He... Δεν είπα ότι ο Σκούτ είναι μπαστ. Περίμενε, με βάζει, με βάζει. Περίμενε, γιατί θα τα νευριάσω. Απλά λόγια. Είπα ότι ο Σκούτ Χέντερσον σέρνεται. Δεν είπα ότι είναι μπαστ, σέρνεται. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω. Και ότι αυτή τη στιγμή δεν μου αρέσει η εικόνα των μπαστ στο γήπεδο μέσα. Και κυρίω αυτό το σκαμπανέβασμα του Λίλαντ είναι ανισχυτικό. Και ο Μίδλετον δεν παίζει. Ο Μπρουκ Λόπερ δεν είναι ο ίδιο με πέρσι. Δεν με ενδιαφέρει πόσο χρόνο είναι και αν δεν τον είπαμε προηγουμένω στο Aging Club. Έτσι, εδώ αυτή τη στιγμή έχει μια ομάδα την οποία την νίκη. Γιατί δηλαδή να είναι η Celtics έτσι όπω είναι και η Μπάξ να μην είναι. Γιατί πρώτα απ' όλα η Σέλτιξ είναι πιο νέοι, Έτσι. Είναι πιο πολύ. Okay. Ε, και είναι και πιο πεγμένη. Δηλαδή, δηλαδή, οι δύο του, οι τρει βασικά, οι, τρεις, οι, οι τέσσερι από το top 6 του. Είναι παίκτε που παίζουν εκεί πέρα ο Ένα πρώτα. καινούριο φέραμε. Δύο φέραμε. Ποιο Α, φέραμε. Ε, το λογοσύ του Σουμπάτ. Ναι, ένα καινούριο φέραμε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, έχει συμβεί την πάρα στα, Μίλεντ, ουσιαστικά, <σχεδίσου> ουσιαστικά στα χέρια του. Ο Μίτλετ ουσιαστικά δεν έχει μπει στη χρονιά. Ακόμα παίζει 15 αυτά, λεπτά. αυτά θέλω να σου πω. Ότι αυτό ήταν ησυχητικό. Ότι ο Μίτλετ είναι ουσιαστικά δηλαδή ένα ρολίστα τη τελευταία κοπή. Εντάξει, δηλαδή. νομίζω, δηλαδή. ε, νομίζω ότι όλοι είδατε στο Ιντερνετ τι έγινε στο παιχνίδι το πρώτο, στην πρεμιέρα του Λίλερ με του Μπάξ. Τα είπαμε αυτά. Αυτό που μόνο του δείχνει το πώ θα πάει αυτό. Δηλαδή, ο Λίλερ δεν. Δεν βγήκε στη σκηνή πέρσι και έκανε 32 πόντου με σώρο, ήταν η ραντε καριέρα. Όχι, αλλά. Δεν, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Όλοι είδανε. Δεν είναι παίκτη ο Όλοι είδανε. Είναι και παίχτης. το δεύτερο παιχνίδι του Λίλαρ με Κάτσε, την Ατλάντα, έγινε. που είχε 6 πόντου και γελάγανε και τα σκυλιά. Έτσι όλοι το είδανε γι' αυτό. Ωραία, έκανε ένα κακό παιχνίδι, το λέμε. Ε, το, και ένα παιχνίδι. μέτριο ξέρω εγώ. Και ένα μέτριο, μπράβο, Ωραία, το θέμα είναι ότι ο Λίλαντσα παίκτη δεν είναι ο παίκτη ο οποίο έχει και όμω κάνει. Μπορεί να σου Α, βάλει δεν είναι σε ένα μάτσο 20 πόντου, μπορεί να σου βάλει στο άλλο 50. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι πέθος του παίχτη των 8 πόντων, των 6 πόντων, έκανε μια βραδιά Εντίποτε. άλλη με το χρονιά. Εγώ δηλαδή, ανησυχώ. άλλη μια φορά εγώ, εγώ το είπα. Είμαι... Στα playoff έσχα μια αφιβολία ότι ο Λίρα θα είναι εκεί. Κάτσε να πάμε στα, στα playoff και να δούμε πώ θα είμαστε. Γιατί και ο Γιάννη από τι τελευταίε πέντε χρονιέ, τι δύο στον Bubble και πέρσι δεν ήταν εκεί στα playoff και τη χρονιά. Που, που βγάλαμε έξω την Ατλάντα, είχε χτυπήσει και πήγε πήρε το πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία. Εγώ, το μόνο που έχω να πω είναι ότι έχουμε ένα θέμα στο, στο σουτ. Ε, εντάξει, τώρα. εντάξει ο, να κάνουμε. Ο Λίλαντ που διά... λε αυτή τη στιγμή το οποίο δεν θα πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Ε, Σουτάρει με 29% του τρίποντο. Με. εντάξει. Ωραία, ενισχύει τα επιχείρηματά μα. Με στιγμή. 15%. Δεν 15... Να ε, ναι, δεν έχει εξηγήσει κανένα, δεν σου λέω. Αλλά yeah. είναι yeah. outlier αυτό. δεν okay, είναι okay, ο καλύτερο. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, ο, ο Γιάννη. Αντενά... Να... Έχει την μπάλα στα, στα χέρια του, είναι πολύ βασικό αυτό. Την μπάλα στα χέρια του. Είναι πολύ βασικό για το πώ θα, πώς θα εξελιχθεί αυτό. Άμα είσαι παίκτη που περιμένει την μπάλα και δεν τη δίνει σωστά ή δεν, δεν σωστά looks, μπορεί να συνεχιστεί να μην παίζει καλά. Ο Λέρντ έχει την μπάλα γιατί είναι πολύ έμπειρο, δεν έχουν την παραμικρή αμφιβολία ότι θα είναι in the mix για το ένα-δύο CD backs Και έβγαλε και, το, και ο Γιάννη. Βγήκε και είπε ότι είναι η ομάδα του Λίλαρντ και εγώ θα κάνω ό,τι χρειάζεται. Πιο ασέλφιστη Hall of Famer απλά ο Γιάννη.

δεν θα αυτό. Τόσο χάλια 0-4. Ε, κοίτα να δει τώρα. Δεν το περίμενε τόσο χάλια, αλήθεια Εσύ είναι. σε έριξε πάρα πολύ η, ο Άνταμ. Ο Άνταμ ο... είναι. Εντάξει, εγώ πέρσι έλεγα συνέχεια σαν τον το, 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 το τρελό του χωριού πάνω στο, στο, στην στη, μέτρα του ψηλή. Και έλεγα παιδιά, η αποσία του Άνταμ θα αλλάζει όλη τη σειρά με του Lakers. Που είχα προβλέψει ότι θα περνούσαν οι, το Memphis. Αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε, έχουμε το πρόβλημα. Γιατί είμαστε στο 04, 4 Έχοντα παίξει ε, πώς λέτε, έχω, ε, με, με, τους του παίκτε μα του καλού να παίζουν όλοι καλά. Δηλαδή, όσοι είναι διαθέσιμοι τέλο πάντων. Smart. Ο Smart κάνει τρομερή χρονιά. Έχει 17 πόντου, ε, 5 rebound, Bain. 7 assist. 23 πόντου, 25, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ε, ο Τζάρεν Jackson Jr. θα μπορούσε να πει κάποιο ότι, κολοσσός, ότι θέλουμε, θέλουμε να σκοράρει περισσότερο, ναι. αλλά και πάλι είμαστε γύρω στο, πόσο, γύρω στο 19 πόντου, 7 18 -10. σίγουρα. Τρία ε, blocks. Α, ο Μπέιν έχει 25. Ναι. Δηλαδή, παίζουμε. παίζουμε. Παίζουν οι παίχτε μα και κάνουμε. Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό. Εγώ, παιδιά, βλέπω το Τζέγκιν σε πάρα πολύ, πολύ βαθιά νερά. Δηλαδή, περιμένουμε να είναι... γυρίσουν οι τζάβε για να σωθούμε. Ναι, ναι. <laughs> αυτό δεν μπορεί να είναι καλό. <laughs> <laughs> λοιπόν. Και αυτό. Αλλά ο προπονητή <laughs> του Μέβη νομίζω ότι είναι υπατμόν. Δηλαδή, άμα, άμα συνεχιστεί αυτό, άμα, άμα γυρίσει ο τζα με κανενα ρεκορ ρεκόρ, ξέρω εγώ, 5-20. Δεν θα είχε φτάσει με και ο Τζέιμ. Εν τω μεταξύ, με λέει ένα overreaction, τέταρτη αγωνιστική και έχει βγάλει on The Hot Πολύ στο προπονητή. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει ο <laughs> το Είναι που επενδύει ο βασικός, Είναι βασικό. Είναι λόγο που είναι υπάρχει ο στην ομάδα. Δύο. Και δύο. ο Μπράντον επίση δεν έχει επιστρέψει. Εγώ οπότε... Δεν το περίμενα να τέσσερα, Ο, ο παίζει καλά μόνο. Εντάξει, εμένα ότι αναφέρθηκε και πριν ότι η απογοήτευση μέχρι στιγμή το Μαϊάμι θα έλεγα ότι είναι λίγο απογοητευτικό έτσι όπω παίζει. Ειδικά ο Τζίμι Μπάλλερ, νομίζω εκεί προσωποποιείται η απογοήτευση. Ο Τζίμι Μπάλλερ απλά δεν έχει μπει στη χρονιά. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να παίζει μπάσκετ. Είναι λίγο ήμο. Εντάξει, εμφανισιακά πλέον δεν είναι, αλλά μέσα στο παιχνίδι πραγματικά είναι λίγο στεναχωρημένο. Θα πω. δεν ε... παίζει καλά. Κανεί δεν περιμένει τον Μπάλτερ να παίξει καλά. Αλλά εδώ πέρα τώρα, στην κανονική περίοδο. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι είναι είναι of time. Δηλαδή, εγώ playoff gym κτλ. Α, άλλο Κουάι Λένδαν. Ναι. ο Κουάι παίζει καλά όταν παίζει Ναι, δε, αλλά δεν δε, παίζει, δε οπότε δε πέζει. περιμένουμε να δείξουμε. Ο... Το, δεν μα ενδιαφέρουν τα, τα άκολη τη κοινωνία. Συγγνώμη, εμένα ο Τζίνι μου φαίνεται λίγο έτσι. Λίγο τη θλιβερή η εικόνα του πέραν τέλο λοιπόν ότι είναι έτσι. Είναι στο Αυτή μυαλό του εικόνα, μέσα ναι, ναι. και το, ξέρεις, σκέφτεται και νιώθει πολύ έντονα τα συναισθήματά του. Αλλά Τώρα είναι δυνατόν να, να, να εισχω, τώρα ξεκινήσει χρονιά με 32% φιλικό Τον είδα να προσπαθεί να κάνει να, 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 τον είδα να καρφώνει και ίσα ίσα έφτανε το καλάθι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ε, επίσης, Επίση, ο Χίρο έχει πάρει την παγκέτα. Δηλαδή, βαράει πολύ ε, Τον που, είδα. Τον <laughs> <χρόνου> είδα στο μπάλα. πρώτο πρώτο μάτσι, ήταν πολύ πιο ζεστό από τους άλλους. του άλλου. Το, του άρεσε. Και ο Ντάγκα Ρόμπινσον ήταν. Καλό και δεν σου πάρει με καλά ποσοστά. Απλά παίρνει πάρα πολλέ προσπάθειε. Έχει πάρει πρωτοβουλία. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι χαίρεται πάρα ο πολύ. Ο Γιώβιτ όμω παίζει. Χαίρεται πάρα πολύ εκεί που είναι ο Χείρο. Πίστευα ότι θα βγει. Είναι ευκαιρία. Ο Γιώβιτ. Είναι ευκαιρία του. Θα πω κάτι για μια ομάδα η οποία πίστευα θα πηγαίνει καλύτερα. Δεν πάει τόσο καλά. Είναι το Cleveland. Mm. Έτσι. Ε, Παρ' όλα αυτά ο Ντόναβαν Μίτσελ στο πρώτο παιχνίδι ήταν κλατ. Όπω έχουμε προβλέψει ότι θα είναι κλατ όλη τη χρονιά και πήρε το μάτσα πάνω του. Αλλά γενικά έχουν και αυτή τι απουσίε του. Αυτό έχουν δικαιολογία αυτή. Ναι. Ο και... Μόμπλι έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει καλά. καλά, αλλά δεν παίζει ο άλλα. Και δεν πάνε καλά και οι Νίξ. Και αυτοί θέλουν να πάνε. Ο Στρού. Ο Παπαγίου τον Στρού. Ο, Στρούς. ο, Στρούς. ο, Στρούς. Ναι. ο ξεκινάει με ένα έξω, 30 από του στο πρώτο Φοβερός, Φοβερό, φοβερό. 19 με 10 ρηπά. και ένα fail match, φοβερός. αλλά τα υπόλοιπα είναι φοβερός. Πολύ, φοβερός. πολύ καλά. Έχουμε Η Νίξ. Το οι δύο ομάδε τη Νέα Υόρκη πω ότι δείχνουν λίγο. Κάπως. για έχουν το του, τα πούμε αυτά. Αλλά οι, Knicks mm -hmm. Νίξ μου φαίνονται ότι δηλαδή είναι μια πάρα πολύ μαχηλική ομάδα η οποία δηλαδή του είδα δικά και στο μάτς με τους Celtics αλλά και μετά ακόμα και τα μάτς που κερδίζουν δεν παιδί μου δεν Κοίτα, παίζει καλά ο Μπάρετ αυτή δε... τη στιγμή. Παίζει καλούτσι. Εί, βασικά. Είμαι, όχι καλούτσι. 47% σου Όχι, για τον Μπάρετ 47% είναι πετάει <σχελίου> με μήτερα... Δεν είναι όλη Μπαίνει το όνομά του ανταλλαγέ. Όταν ένα παίχτη μπαίνει το όνομά του ανταλλαγέ, υπάρχουν mm. δύο πιθανότητε να, να αντιδράσει. Το ένα είναι να, να απογοητευτεί πλήρω και να τα παρατήσει και το άλλο να κάνει ε, overplay και να παίζει πάρα πολύ καλύτερα, να, να πηγαίνει δηλαδή πολύ πιο καλά όπω το περιμένει. Mm. Ο Μπάρντ αυτή τη στιγμή, επειδή ακούγεται από πέρσι το όνομά του ανταλλαγέ, παίζει πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει ο Μπάρντ. Mm. Τι, να, ναι, ναι, ναι. τι θα γίνει με το Ράντλ, ο οποίο ε, δεν δε, δε σκοράρει με τίποτα. μιλάμε τραγικά πω. Ο Ράντι θα, βρύει, θα το βρει το δρόμο τη γραμμή. Κάτι από 30% έχει. Κοίταξε, ναι. είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η ομάδα αυτό το παίχτη ψάχνει να τον βρει. Ψάχνει να το βρει, αλλά δεν θέλει να το δώσει για ένα κομμάτι ψωμί. Ψάχνει να πάρει ένα αντάλλαγμα το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Βέβαια, ο ράντλ να δούμε ότι πέρσι στην κανονική περίοδο ήταν καταπληκτικό. Το, το, το πρόβλημα μας ήταν στα playoff. Ναι. Και γενικά το, το πρόβλημα του παίχνει στα playoff. Να σα πω κάτι. Ναι. Κάποι, μια ομάδα που στη θεωρία και στον πίνακα τη παθολογία, δηλαδή, δεν, ε, ε, δεν, δεν, πάει, δεν πάει άσχημα. πάει, πάει καλύτερα από ό,τι περίμενε κάποιο. Ναι. Αλλά δεν μου έχει καθόλου το μάτι αυτή τη στιγμή. Είναι η market. Ναι. Είναι πάρα πολύ κακό ο Μπαγκέρο για τα δεδομένα αυτά τα οποία μα έχει δείξει. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτς μαζί. Δεν μπορούμε να πάρουν ε... μάτς που πηγαίνει στον πόντο στο τέλο. Πέραν του, του Φραντζ, ο οποίο ο Άγνερ είναι καλούλη, στα ίδια δεν έχει αλλάξει κάτι από πέρσι. Δεύτερο κόρη αυτή τη ομάδα είναι ο Κολ Άντωνη. Με πάρα πολύ μικρό χρόνο. Από τον Πάγκο. Και ο Φούλτ πάλι λίγο καλά. Ναι, αλλά ο, ο τέτοιο ο, ο Μπαγκερό είναι. Στο μάτς που χάσαμε δεν μπορούσε να κάνω. Είναι ο τελευταίο του Τρελ Σάξμαν. Ο Reaction Wednesday είναι αυτό βέβαια. Εντάξει, δεν το συζητάω. Αλλά τώρα τα νούμερα του. του Του Μπαγκερό είναι 11-5-5 με 37%. Εντάξει, θα τα βρούμε όλα. Θα τα βρούμε σιγά-σιγά. Η Magic πρέπει να κάνουν το βήμα φέτο και δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Πάντω, ο Κάμι Τόμα που είπε. Ναι, για του Νέτσα. Κοίτα, θα θέλαμε να αποκλειστούμε. Λέγανε εμεί, παιδί μου, ότι ή μπορεί να είναι ο Μίχαλ Μπρίτζη ο... Νούμερο 2. Ο νούμερο 1 στάρ. Όχι. Όχι. Εγώ μα από πέρσι. Κάνουμε ένα δύο, λέω. Εγώ οπότε. από πέρσι έλεγα ότι ο Καμ Τόμα υπάρχει πιθανότητα να γίνει σούπερ στάρ φαντασιακά και να γίνει ένα παίκτη ο οποίο θα, σου... θα πετάει από την οθόνη με τι φάσει και τι ενέργειε που θα παίρνει. Απλά πίστευα ότι επειδή στο, στο Brooklyn δεν το πιστεύανε, με κάποιο τρόπο θα το σπρώχνανε. Ναι. Ή στην οφείλη κτλ. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουν, σκοπού έχουν. Αλλά οι τι τέσσερι πρώτε είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό να ο 30 πόντου με 60% field goals. μιλάμε τώρα. Πάμε! Πάμε! Ήραία, ωραία. Ε, να δούμε είναι πάρα πολύ νωρίς. Βλέπουμε, συνεχίζουμε, παρακολουθούμε από κοντά όλε τι ομάδε. Ε, ο καθένα είναι αγαπημένοι του. Και, η εδώ... Ιντιάνα, την ξεχάσαμε να την πούμε πολύ καλή. καλή. Στι ε, ε, εκπλήξει, δεν πάει <σ halfway> πάρα <πάει bag> πολύ, αλλά πολύ καλά. Αλλά και πάλι στι προβλέψει μα είχαμε πει ότι περιμένουμε να πάει καλά. Περιμένουμε να χτυπήσουμε την πόρτα πλέον οι Πέσει. Λοιπόν, αυτά μείνετε συντονισμένοι για περισσότερο άλλο. Δεν το ξέρω την επόμενη εβδομάδα.